Όμως, δεν πρέπει να αργήσω, δεν πρέπει να καθυστερήσω καθόλου, διότι σήμερα έχω συνέντευξη στη Θεά. Λέω, Ηλίας Ψινάκης, στη Θεά. Ο Ηλίας Ψινάκης, λοιπόν, ο αγαπημένος της νεολαίας, αφού έκανε, βοήθησε στο να γίνει ο Σάκης Ρουβαστάρ, αφού μπήκε στο χώρο της τηλεόρασης και σάρωσε, τώρα αποφάσισε να ασχοληθεί και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ειλικρινά, αν μου λέγατε πριν από κάποια χρόνια ότι ο Ηλίας θα κατέβαινε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, θα σας έλεγα, αποκλείεται, μου κάνετε πλάκα. Κι όμως, ο Ηλίας Ψινάκης είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο συνδυασμό Αθήνα πόλη της ζωής μας. Τον συνάντησα την Παρασκευή το βράδυ σε ένα μέρος μαγευτικό, απέναντι από την Ακρόπολη, σε ένα εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Τα είπαμε και ήρθε αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο πολέμιο του. Δείτε το βίντεο. Δεν έχω να σας πω. Είμαι εδώ, έξω, με θερμοκρασία περίπου 11-12 βαθμούς Κελσίου, μέσα στο μήνα Οκτώβρη, παρέα με τον Ηλία Ψινάκη, διότι ο Ηλίας για να μιλήσει για την υποψηφιότητά του για το Δήμο της Αθήνας, ήθελε οπωσδήποτε να έχει ως φόντο την Ακρόπολη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για σένα όμως θα έκανα τα πάντα. Δεν με νοιάζει. Ήθελες... το κρύο, δε. Σιγά το κρύο, βρε, παιδιά. Αντέχω το ό,τι θέλεις. Γιατί την Ακρόπολη? Ήμουν στα εγγένεια. Και το έχω για γούρι. Γιατί αγάπησα στο Παρίσι, ήμουν το πύργο του Άιφελ. Στη Νέα Υόρκη το άγαλμα της Ελευθερίας. Εδώ έχουμε την Ακρόπολη. Πού θα το κάνουμε? Στο στούντιο. Τώρα θέλω να σου πω ότι πραγματικά η ιδέα σου ήταν καταπληκτική. Δεν ήταν. Δεν είναι πολύ σεξι. Ναι. Είναι καταπληκτική η ιδέα σου. Δηλαδή έχει μία ενέργεια το μέρος αυτό ξεχωριστή. Με το που ήρθα εδώ και κάθισε στο τραπέζι. Κοίτας που ξέρουν οι παλιές. Αχ. Είναι απίστευτο το πώς πραγματικά μπορείς να προβάλλεις και να κτίσεις όχι μόνο την εικόνα των άλλων, αλλά και την Ακρόπολη. Και τη δική σου. Και τη δική σου. Δηλαδή και μόνο αυτή η εικόνα εδώ που είμαστε και καθόμαστε. Γιατί δεν ήταν δική μου ιδέα, κυρίες και κύριοι. Αυτό που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή είναι δικό του όλο. Εκείνος το έφτιαξε, εκείνος το σκηνοθέτησε, εκείνος επέλεξε το χώρο, εκείνος το οραματίστηκε. Αυτό δείχνει πολλά. Πρώτον, θα σε σκίσει ο σκηνοθέτης σου. Ότι αυτό το σκηνοθέτησα εγώ. Σκηνοθέτα. Δεν μου λες, Ηλία. Πριν από κάποια χρόνια, όταν ακόμα συνεργαζόσουν με το Σάκη και σας βλέπαμε σε όλες τις εκδηλώσεις που είχαν να κάνουν με τη μουσική, αν μου έλεγε κανείς ότι θα καθόμουν απέναντι στον Ηλία Ψινάκη, ο οποίος θα μου έδινε μια συνέντευξη για την υποψηφιότητά του για το Δήμο της Αθήνας. Και σύμβουλος του Δήμου. Εννοείται για σύμβουλος. Όχι, γιατί μπορεί να είναι και δήμαρχος. Εντάξει. Σιγά το... Ναι. Τι μου λες τώρα κι εσύ? Δεν είναι για πρωθυπουργό, ρε παιδάκι, με το κάνεις θέμα. Δεν μπορούσα ποτέ να το φανταστώ. Πώς πήρες αυτή την απόφαση? Από τις Φιλιππίνες άρχισε το θέμα. Δηλαδή. Δεν σου πω την όλη την ιστορία. Και αυτό άρχισε από τις Φιλιππίνες. Ναι, όλα τελικά από τις Φιλιππίνες αρχίζουν, είδες. Δηλαδή, για πες. Τίποτα, κύριος Κακλαμάνης κάποια στιγμή ζήτησε τη βοήθεια της οικογένειάς μου και τη δικιά μου, επειδή λόγω πρεσβείας και προεδρίας των Φιλιππίνων να γίνουν η σύσφυξη, να γίνει η σύσφυξη των δύο χωρών και των δύο πόλεων, βασικά. Ναι. Και επειδή είναι φίλοι μας η οικογενειακή εκεί πέρα όλη η κατάσταση, βοηθήσαμε. Mm-hmm. Και χάρηκε. Έτσι έγινε η γνωριμία σας δηλαδή, έτσι έγινε η πρώτη επαφή. Μας, κάναμε τη Μανίλα και την Αθήνα αδερφές. Μην γελάς καθόλου. Και τον ίδιο πρόεδρο, τον δήμαρχο και όλοι. Κάναμε την Αθήνα και τη Μανίλα αδελφές πόλης. Πόλης, τι. Πόλης. Έτσι ξεκίνησε η γνωριμία. Στη συνέχεια όμως, πώς μπήκες εσύ στη διαδικασία να σκεφτείς να μπεις σε αυτό το χώρο? Δεν το σκέφτηκα εγώ. Μου το πρώτο είναι ο Κακλαμάνης. Σε πήρε με ένα τηλέφωνο και όχι, σου είπε Ηλία, όλη αυτή η διαδικασία γνωριστήκαμε. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο τύπος, εγώ να σου πω. Και είναι ξύπνιος, σωστός, direct. Ξέρετε, εγώ ψήθηκα τέλος πάντων. Και μου λέει, μπαίνεις για δημοτικό σύμβουλος?
Και ξέρεις, εγώ τη σχέση μου με την πολιτική την ξέρεις τώρα, δεν χρειάζεται να την πούμε στην τηλεόραση. Και για τους πολιτικούς επίσης. Ή να την πούμε, όχι να μην την πούμε. Θα την πούμε σε λίγο, θα ρωτήσω για τους πολιτικούς. Βέβαια, εντάξει, είναι εξώφαλτσο. Ναι, αλλά εμένα μου είπε ο άνθρωπος πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Ναι. Μου λέει, χρειάζεται η εικόνα της Αθήνας, που είναι και κατά πρόκληση της Ελλάδος, λόγω τουρισμού, μου είπε διάφορα που με έψησε, μία βελτίωση. Και ότι θεωρεί ότι εγώ μπορώ να την κάνω. Αλλά μόνο αυτό. Μην αρχίσεις να με ρωτάς πόσο κάνει ντομάτες, αν μπαίνω στο τρόλι, τι μπαίνω στην πολιτική και τέτοια. Πόσο γιατί, κάνει το εισιτήριο για το μετρό, δηλαδή αυτά που ναι, ρωτάνε τα κούρια, τις ντομάτες, τα κρεμμύδια, τίποτα, δεν ξέρω. Εξαρχής, για όλα δεν ξέρεις. Δεν ξέρω πόσο κάνει. Για τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω σχέση με αυτό, αλλά αυτό που κάνω το κάνω πολύ καλά. Που ξέρεις εσύ. Άρα δηλαδή θα μπορούσες, λες, να προσφέρεις όσον αφορά την εικόνα και την προβολή δεν είπα εγώ, ο κ. Κλεμάνης το θεώρησε αυτό. Και εγώ θεωρώ ότι εκεί αξίζει τον κόπο να τη φας. Αξίζει να το ζεις. Να το ζεις. Να τη φας. Να τη φας. Φέρετε κάτι να τσιμπάμε το μεταξύ. Ποια να παιδί μου. Τι, όλη αυτή τη λάσπη και το ξεφωνητό. Γιατί μόνο να χάσεις έχεις με αυτά. Γιατί εγώ δεν πάω να γίνω ούτε πλούσιο ούτε διάσημος εκεί μέσα. Ναι, σωστό. Άρα το ξέρεις αυτό καλύτερα. Θα το εξηγήσεις. Τη διασημότητα δεν τη χρειάζεσαι. Τα λεφτά δεν τα έχεις ανάγκη, άρα η σκέψη είναι γιατί μπλέκει ο Ψινάκης με όλο αυτό. Τι θέλει ακριβώς ο Ψινάκης με αυτό το χώρο. Θέλεις λοιπόν να προσφέρεις. Η αλήθεια είναι ότι στον τομέα της επικοινωνίας, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, είσαι μανούλα. Είσαι ένας άνθρωπος... Στο εξωτερικό ειδικά. Και στο εξωτερικό, με διασυνδέσεις, ένας άνθρωπος πάρα πολύ έμπειρος, ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει. Ίσως έτσι να το σκέφτηκε ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω αν θέλεις να μπούμε σε επιμέρους στοιχεία, δηλαδή τι θα μπορούσες να κάνεις. Τώρα συγγνώμη, αν είχες ένα καρδιοχειρούργο εδώ πέρα, θα του λες πώς κάνεις εγχείρηση πέσβας, πώς κάνεις εγχείρηση νυχτής καρδιάς. Πώς ανοίγεις το στόχο. Στέρνο, πώς ανοίγεις την κοιλιά. Είναι ντοκιμαντέρ αυτό, δεν είναι συνέντευξη. Θα πάμε σε Animal Planet. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό που, αφού εκτίθεμαι, πρέπει να το κάνω σωστά. Ναι. Θα το κάνω. Αν είναι να το κάνω. Είπες νωρίτερα ότι εγώ έχω και οικονομική άνεση και διασημότητα. Σκέφτηκες θα μπλέξω, παρόλο που θέλω να προσφέρω, και θα εισπράξω και όλη αυτή τη λάσπη που εισπράττει κανείς προεκλογικά. Ναι, που έχει αρχίσει ήδη, έχω να σου πω. Πριν μπεις στο κόλπο. Σωστό είναι αυτό, διότι πριν καν μπεις στο κόλπο, πριν καν ανακοινωθεί η υποψηφιότητά σου, εγώ διάβασα πάρα πολλά δημοσιεύματα, τα οποία είχαν κάποια στοιχεία αρνητικά αντιδράσεων, λεβασμού κάποιες φορές. Ξεφανιτό το λένε. Εμείς, οι πιο νέοι, τα λέμε ξεφανιτό το λεβασμό, δεν ξέρω πώς το λέγατε εσείς. Άρα εμείς οι πιο πιτσιρίκοι, τα πιτσιρίκια, το λέμε έτσι. Αυτό όλο. Ναι. Πώς το είδες, σε ενόχλησε, σε τσάντισε. Το ξέρετε, κοίτα, εγώ το έχω συνηθίσει. Ναι. Επί management Ρουβά το 1921 είμαι. Τα έχουν πει όλα, δεν φοβάμαι κάτι. Απέναντίας αυτό σε κάνει άτρωτο, γιατί αν για σένα έχουν πει τα πάντα, τι θα πούν. Τα έχουν εξαντλήσει. Ναι, αλλά δεν σε προβλημάτισε, γιατί οι προηγούμενες αντιδράσεις. Είχαμε και άλλη μια ιστορία γύρω από υποψηφιότητα στο παρελθόν με τον κύριο Κατζαφέρη. Θυμάσαι, υπήρξαν αντιδράσεις αυτές. Ναι, σου ανέκοψαν την πορεία. Αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε. Εδώ είχαμε αντιδράσεις σοβαρές. Εδώ είχαμε σοβαρές αντιδράσεις επίσης. Κοίτα, για να το πάρουμε από την αρχή. Ναι. Όταν αποφασίζεις να μπλέξεις, αποφασίζεις να μπλέξεις συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, είσαι ηλίθιος. Ναι. Λοιπόν, εμένα οι λόγοι μου είναι ότι θέλω να ζω στην Ελλάδα. Για μένα είναι μονόδρομος αυτή η ζωή. Άμα θες να ζεις στην Ελλάδα, η ζωή πια δεν είναι. Είναι αφόρητη. Γενικά, ειδικά στην Αθήνα. Είναι. Και στην Ελλάδα γενικότερα. Και θα γίνει και ίσως γίνει και χειρότερη. Η μόνη λύση είναι αν μπορεί ο καθένας να κάνει όπου του κόβει κάτι. Μπας και λίγο, εκεί που μπορεί να έχουμε κάποια ελπίδα. Έτσι το είδα εγώ. Αλλά το είδα τώρα στα 120 χρονών. Όταν ήμουν εγώ πιτσιρικά, δεν το βλέπω. Ούτε με διέφερε. Mm-hmm. Τα κάνουνε. Ήμουν σε άλλο τρίπ. Αλλά και τα παιδιά που ήταν φίλοι μου, που δεν είχαν την άνεση, την οικογενειακή, την οικονομική, τη δικιά μου, πάλι το ίδια διαφορία υπήρχε. Άρα είπες ότι εγώ έχω ζήσει τη ζωή μου, τα έχω κάνει όλα, είμαι χορτάτος, τώρα θέλω να προσφέρω. Ήταν ένα τέτοιο συνέστημα.
Εγώ έχω αποφασίσει να πεθάνω στην Ελλάδα. Έχω ζήσει πολύ στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια, στα βάθη των αιώνων. Και οι άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό την Ελλάδα την αγαπάνε πολύ. Περισσότερο από αυτούς που ζουν στην Ελλάδα. Σε αυτούς που λένε ότι εντάξει τώρα, τι θέλει ο Ψινάκης, όλοι τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές, αθλητές, το μάνατζερ, όλοι πια κατεβαίνουν υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Και τι το κάνει ο Ψινάκης, το κάνει για το προφίλ του, μήπως θέλει να βάλει και λίγο πολιτική στο προφίλ για να... Για το προφίλ και για το αμφάς. Ποιο προφίλ, αλουμινίο. Το κάνεις γιατί κάνεις κέφι να προσφέρεις, συνεπώς. Όχι, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Άμα θέλεις να μείνεις εδώ πέρα. Ο κύριος Κακλαμάνης με έβαλε σε αυτό το τρίπ, να είμαι ειλικρινής. Γιατί μπορώ να κάνω αυτό που κάνω καλά. Αλλά δεν είναι αυτό, ξέρεις, εγώ μπορώ να πάω, αν θέλω να το ξύσω, πάω στην Αμερική και το ξύνω. Έχουμε τα οικογενειακά μιλά. Άμα θέλω να δουλέψω στα κανάλια, έχουμε ABS, CBN, κανάλια αυτά, χαμό στις Φιλιππίνες, δορυφορικά και δηλαδή πώς είναι το Mega, το Antenna, το Star, το Alter, όλα μαζί, συν το Animal Planet, το CNN, στην Νότια Ασία. Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, το media. Ναι. Θέλω να κάνεις λίγο το Murdoch, ναι. Υπάρχει το Berlusconi. Αλλά το θέμα είναι άμα εγώ ζω στην Ελλάδα και το ξέρεις καλά, γιατί γνωριζόμαστε, μιλάμε και μπούρδες τώρα στον κόσμο, ξέρεις πολύ καλά ότι την οικογένειά μου και τι συμβαίνει. Με θυσία έχω επιλέξει να ζω εδώ πέρα, γιατί εδώ είναι οι φίλοι μου, είναι η γλώσσα μου, έτσι γουστάρω, ρε παιδί μου. Και είμαι μόνος από την οικογένειά μου. Και αγαπάς αυτή τη χώρα. Αγαπάω, ρε παιδί μου, ναι, αγαπάω, όχι, δεν αγαπάω σαν χώρα, την αγαπάω για μένα, επειδή μου κάνει αυτή. Δεν είναι πατριωτικό, είναι εγωιστικό. Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία τι είναι. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, περισσότερο Ηλίας Ψινάκης.